Και εδώ τώρα είναι το κελάκι του Χεροπαϊσού. Το κρεβατάκι του. Έτσι. Απλό μωρέ. Λιτό. Τα ξύλα. Και δεν είχε ούτε στρώμα ούτε τίποτα. Την κουρελού είχε πάνω. Εδώ μέσα λοιπόν. Εδώ μέσα έκανε την άσκησή του. Εδώ η ταπείνωση. Εδώ η υπομονή. Εδώ οι μετάνοιες, εδώ η προσευχή, εδώ τα βιβλία, εδώ ο πόλεμος με τον διάβολο και με τον εαυτό του. Και όσο πολεμάμε, και όσο ταπεινωνόμαστε, και όσο παραδεινόμαστε στο Θεό, τόσο κοντύτερα φτάνουμε εκεί. Και παίρνουμε χαρίσματα, χάρες, αγάπη, ευλογία από το Θεό. Αυτά πήρε ο Γεροπαΐσος μέσα εδώ σε αυτό το καλυβάκι του. Αυτό είναι το καλυβάκι του στο μοναστήρι, στο Στόμιο, στο μοναστηράκι του. Αυτό είναι, μωρέ, αυτό εδώ. Αυτό εδώ που εδώ ζούσε ο παππούλης. Ασκούντανε. Εδώ ζούσε. Κοιτάξτε, μία πορτούλα τώρα η οποία ίσα ίσα μας χωράει εμάς. Ναι, να έρθείτε όλοι εδώ να προσκυνήσετε, να έρθείτε να προσκυνήσετε τον παππούλη και να δείτε πού ξεκίνησε τη ζωή του, γιατί περίπου από εδώ ξεκίνησε τη ζωή του την πνευματική. 4 ολόκληρα χρόνια έζησε εδώ στο Στόμιο, να το ανακαινήσει, να το φτιάξει και μετά να συνεχίσει, να συνεχίσει, να συνεχίσει, να συνεχίσει. Από εδώ πήγε κάτω στο Σινά και μετά στη συνέχεια στα καλύβια, στο Άγιον Όρος, σε όλα, μέχρι την Θρηλυκή Παναγούδα. Εκεί στη Θρηλυκή Παναγούδα η συνάντηση με όλο τον κόσμο, με όλη την ανθρωπότητα, με όλη τη γη. Αυτός, μωρέ, ο αγράμματος καλόγερος, έγινε ο δάσκαλος όλων, γιατί αυτός πήρε τη σοφία από το Θεό. Δεν χρειάζονταν από τον άνθρωπο σοφία, από τους ανθρώπους. Ένα δημοτικό είχε τελειώσει. Και όμως, παραδόθηκε μετά στη σοφία του Θεού. Και από τη σοφία του Θεού είχε να δώσει σε όλους μας. Γιατί η καρδιά του ήταν γεμάτη αγάπη, 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 αγάπη και ταπείνωση. Ταπείνωση και υπομονή. Υπομονή και ξανά αγάπη και άσκηση. Γιατί είχε καταλάβει τι είναι ο Θεός και τι είναι η αγάπη του. Το εκκλησάκι, ο ναός, οι καμπανούλες, η Παναγίτσα. Εδώ, η Παναγίτσα μας. Ναι, ο ναός, μέσα η Παναγίτσα. Έτσι είναι. Τα μοναστήρια με λιτούς ναούς. Τα μοναστήρια είναι με λιτούς ναούς, απλούς. Εκεί είναι η αγιότητα.